Μιγκαλίδης, ο ψυχίατρος, θα μας ενημερώσει για το ναρκωτικό GBL και GHB, κύριε Μιγκαλίδη, να δούμε πότε ανιχνεύεται, πώς ανιχνεύεται και αν έχει νόημα να γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις μέρες μετά από μια καταγγελία. Ναι, σίγουρα καλό μεσημέρι σε όλους. Σίγουρα δεν είναι μόνο αυτή η ουσία η οποία χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό. Υπάρχουν πληθώρα φαρμάκων, αλλά το σημαντικό το οποίο έτσι θα ήθελα να θίξω για τον GBL, η οποία ουσία είναι πρόδρομη του GHB, άρα μιλάμε σχεδόν για παρόμοιο θέμα, είναι μια ουσία η οποία χρησιμοποιείται ως διαλύτης στη βιομηχανία, στα εργοστάσια. Σε μεγάλες ποσότητες είναι διαθέσιμο, η πρόσβαση είναι σχετικά εύκολη. Λίγες σταγόνες αυτής της ουσίας μπορούν να προκαλέσουν εφορία σε ένα άτομο, απώλεια αναστολών, αυξημένη αυτοπεποίθηση και περισσότερη σεξουαλική ορμή. Θα έλεγα ότι η βάση της βιβλιογραφίας στο παράθυρο ανίχνευσης αυτής της ουσίας είναι σχετικά μικρό, δηλαδή στα ούρα μπορεί να ανιχνευθεί μέχρι τις 12 ώρες, ενώ στο αίμα μέχρι τις 8 ώρες. Άρα υπάρχει έτσι ένα στενό περιθώριο ανίχνευσης και είναι ένας από τους λόγους που χρησιμοποιείται από τους βιαστές, διότι δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμη αυτή η ουσία. Όμως, το θετικό το οποίο γύρεται στη βιβλιογραφία είναι ότι ίσως μέσα στις τρίχες θα μπορεί σε ένα διάστημα ενός μήνα μετά από τη χρήση να γίνει ανίχνευση αυτής της ουσίας. Όπως πει, λίγες σταγόνες, δηλαδή όταν κάποιος τοποθετήσει μισό ml ή ένα ml στο ποτό κάποιου, τότε το άτομο μπορεί να χάσει ακόμη και τις αισθήσεις του, να βρεθεί σε κόμμα, αλλά ακόμη και στο θάνατο. Δηλαδή είναι ένα επικίνδυνο, θα έλεγα, φάρμακο, το οποίο πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερα προσοχή τόσο από τους χρήστες ναρκωτικών, αλλά γενικότερα και από όλων των πληθυσμών να βρίσκεται σε εγρήγορση όταν βρίσκεται στα nightclubs και διασκεδάζει, διότι πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να τοποθετήσει αυτή την ουσία στο ποτό κάποιου. Ναι, αυτό θα έλεγα, γιατρέ, γιατί ακριβώς ένας θερωμένος βιαστής δεν θα σκεφτεί για την ποσότητα όταν έχει ένα στόχο. Άρα όλοι πρέπει να έχουμε έγνοια το τι παραγγέλουμε, το ποτό μας, να το έχουμε δίπλα μας. Ακριβώς για να αποφευθεί δεν μπορούμε τώρα να ξέρουμε τι σκοπούς έχει ο καθένας. Είναι ο μόνος τρόπος, έτσι, να προφυλάξουμε τον εαυτό μας. Άρα αυτό είναι το μήνυμα, το ότι υπάρχουν αυτές οι ουσίες, το ότι γίνεται χρήση τους. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας και εδώ υπάρχουν έτσι καταγγελίες, αλλά είναι ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει όλους, αλλά κυρίως τι πρέπει να προσέξουμε. Ακριβώς. Υπάρχουν επίσης ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται σαν αγχολητικά ή υπνοτικά, συνταγογραφούμενα φάρμακα θα έλεγα, τα οποία κάποιος μπορεί να τα σπάσει και να τα δημιουργήσει σε μορφή σκόνης και να τοποθετήσει επίσης σε ποτό κάποιου με σκοπό το βιασμό. Άρα υπάρχει η πρόσβαση και στα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία δίνονται για άλλους σκοπούς από τους ιατρούς και επίσης ίσως έχει αναφερθεί στη συγκεκριμένη υπόθεση ότι κάποιοι ειδικοί ανάφεραν ότι υπάρχει το περιθώριο των 72 ώρων ανίχνευσης στα ούρα. Πιστεύω οι ειδικοί αναφέρονταν στις βενζοδιαζεπίνες, δηλαδή η αλπραζολάμη, η διαζεπάμη, φάρμακα τα οποία συνταγογραφούνται ως υπνοτικά ή αγχολητικά από ψυχιάτρους και γενικούς γιατρούς γενικότερα. Ναι. Πάνω στο προκειμένο, είχαν σταλεί τοξικολογικές εξετάσεις στην Ελβετία και στεγάζεται το υπερσύγχρονο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου της Βέρνης, γιατρέ. Το ερώτημα είναι όμως, διότι αντιλαμβάνομαι, διάβασα και όλας αλλαγή τροπής στην υπόθεση, διότι ήταν καθαρές αυτές οι εξετάσεις. Αυτό από μόνο του λέει κάτι, το ότι ήταν καθαρές τοξικολογικές, ότι δεν προέκυψε, αν θέλετε, αυτή ο τρόπος με τον οποίο... Θα έλεγα ότι υπάρχει το θέμα της συγκεκριμένης ουσίας που παρουσιάζει έτσι ένα στενό περιθώριο ανίχνευσης, άρα δεν σημαίνει ότι ήταν αρνητικές στη συγκεκριμένη στιγμή που λήφθηκε το δείγμα, διότι όπως έχω δει αναφέρονται ότι 18 ώρες μετά δόθηκαν τα δείγματα ούρων κλπ. Άρα το μικρό στενό περιθώριο ανίχνευσης της συγκεκριμένης ουσίας είναι εκτός αυτής της ανίχνευσης. Άρα δίνονται διπλά μηνύματα, θα έλεγα, στον κόσμο να επικρίνει, να κατακρίνει και να στιγματίζει ένα άτομο,
βάσει των αρνητικών τοξικολογικών εξετάσεων που ίσω δεν δείχνουν την πραγματική εικόνα τη υπόθεση. Φυσικά, εμεί δεν είμαστε ούτε δικαστήριο ούτε ανακριτέ. Απλώ προσπαθούμε να διαφωτίσουμε τον κόσμο ότι υπάρχουν όντω ουσίε που δεν ανιχνεύονται μετά από κάποιε ώρε. Να και όπως μας εξηγήσετε, γιατρέ, διότι τώρα έχω ερώτημα από τηλεθεατή, αν δεν θα έπρεπε να απαγορευτούν αυτές οι ουσίες να δίνονται μόνο με συνταγή, ότι δεν είναι καν αυτά που μας είπατε, αυτές οι ουσίες θεραπευτικές, είναι σε άλλους χώρους που χρησιμοποιούνται και για κάποιο λόγο τις έχουν εντοπίσει οι βιαστές και τις χρησιμοποιούν εδώ, και με κίνδυνο να σκοτώσουν κάποιον, έτσι, να δηλητηριάσουν. Εντάξει, είναι ιδιαίτερα δύσκολο το θέμα της συγκεκριμένης ουσίας, διότι είναι ένας ο οποίος χρησιμοποιείται στη βιομηχανία για παρασκευή άλλων χημικών ουσιών. Σε πολλές χώρες του κόσμου δεν θεωρείται ως ναρκωτικό, διότι χρησιμοποιείται στη βιομηχανία. Σε άλλες χώρες έχουν δώσει ιδιαίτερη σημασία και έχουν αλλάξει τα νομοθετικά τους πλαίσια. Ίσως είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε η Βουλή, τον αντιπροσώπο στην Κύπρο, να διερευνήσει περισσότερο και να δει το θέμα αυτή τη συγκεκριμένη ουσία και πώς ελέγχεται και στην Κύπρο. Ή πώς μπορεί να Διότι, όπως έχω απαγορευθεί πει, εξ ολοκλήρου, κύριε Μικελίδη. δεν είναι εύκολο να απαγορευτεί εξ ολοκλήρου, εφόσον ίσως είναι βασική ανάγκη στη βιομηχανία για παρασκευή κάποιων Ναι. συσκευασμάτων. Απλώς πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερα κριτήρια προσοχής και ελέγχου της συγκεκριμένης ουσίας. Έτσι, και από εκεί την προμηθεύονται και για ποιο σκοπό και έλεγχο σε εκείνη την Ακριβώς. χρήση. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά και καλό απόγευμα να έχετε. Και καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε.